πρώτη μέρα του Eco Rally Ακρόπολης, με τον αγώνα να εξελίσσεται σε Πελοπόννησο και στερεά Ελλάδα. Πρώτη ειδική είναι αυτή των Αγίων Θεοδόρων, όπου οι θεατές μπορούν να φτάσουν μέσω κινέτας, προσεγγίζοντας τη φουρκέτα στο 5ο χιλιόμετρο της ειδικής. Στο Λουτράκι, η πρώτη πρόσβαση μέσω του οικισμού Καλυθέα θα σας οδηγήσει λίγο πριν από το πρώτο χιλιόμετρο της ειδικής, σε ένα πολύ όμορφο σημείο όπου βλέπετε τα αγωνιστικά να έρχονται από το γρήγορο πρώτο κομμάτι. Στη δεύτερη πρόσβαση μπορείτε να φτάσετε από τη Δροσοπηγή και θα σας βγάλει στο ποτάμι στα 17,85 χιλιόμετρα. Στη Θήβα θα βρείτε ένα από τα πιο ωραία σημεία για παρακολούθηση του αγώνα. Στο περιβόητο πεδίο βολής μπορείτε να φτάσετε μέσω του χωματόδρομου που ξεκινά ακριβώς απέναντι από το γήπεδο στο Νέο Χωράκι. Σημείο με εξαιρετική ορατότητα είναι και αυτό στα 14,5 χιλιόμετρα της ειδικής, στο οποίο φτάνετε από το δρόμο που ξεκινά από το Δασαρχείο. Όσο για την Ελάτια, με μήκος 11,65 χιλιόμετρα, το καλύτερο σημείο είναι το οροπέδιο, στο οποίο θα φτάσετε από το Ζέλι 3 ώρες πριν από την εκκίνηση της ειδικής, μιας και δεν υπάρχει άλλη πρόσβαση σε αυτή. Μην ξεχνάτε, οι ειδικές διαδρομές θα είναι απροσπέλαστες από συμβατικά αυτοκίνητα 3 ώρες πριν από τη διέλευση του πρώτου αγωνιστικού. Επομένως, φροντίστε να είστε εγκαίρος στο αγαπημένο σας σημείο για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Από τις ειδικές που αποτελούν συνώνυμο του Eco Rally Ακρόπολης είναι η Παύλιανος.